Γεια σας, είμαι ο Πάνος και σήμερα θα δούμε ένα preview του Hellas. Λέω preview και όχι review, καθώς το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν έχει βγει ακόμα στην αγορά. Έχω παίξει ένα prototype που μου έστειλε ο εκδότης. Να πούμε ότι ο εκδότης είναι η Sound of Drums και το παιχνίδι είναι φτιαγμένο από τον Carl Hauser. Πρόκειται για το πρώτο από τα τρία παιχνίδια της σειράς History of the Ancient Seas. Είναι ένα παιχνίδι για δύο παίκτες, στρατηγικής, στο οποίο ουσιαστικά οι παίκτες παίζουν τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Ένας παίκτης λοιπόν έχει την Αθήνα και τη Δηλιακή Συμμαχία και ένας άλλος παίκτης έχει τη Σπάρτη και την Πελοποννησιακή Συμμαχία και προσπαθεί να κατακτήσει περιοχές, προσπαθεί να κατακτήσει resources, να κάνει τεχνολογικές ανακαλύψεις, να βελτιώσει το στρατό του, τα πλοία του, τις εμπορικές του ικανότητες, με σκοπό τελικά να φτάσει στα περισσότερα victory points. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, εξαιρετικά σχεδιασμένο κατά την άποψή μου από όσο έχω παίξει από το prototype. Και πάμε λίγο να δούμε το ταμπλό και το παιχνίδι. Να πούμε ότι ό,τι βλέπετε είναι prototype, δηλαδή τα τελικά components ενδεχομένως να διαφέρουν. Οπότε πάμε να δούμε. Βλέπουμε λοιπόν το ταμπλό του παιχνιδιού. Ένα ταμπλό με εξάγωνα και έχει αρκετά στοιχεία πάνω, πρέπει να δούμε. Επειδή είναι αρκετά μεγάλο ταμπλό, βλέπετε ότι το πάνω μέρος δεν χωράει στο χάρτη, γιατί έχω εδώ κάτω και τα δύο χαρτόνια τα οποία αναπαριστούν την Δηλιακή Συμμαχία, την Αθήνα και την Πελοποννησιακή Συμμαχία, τη Σπάρτη. Όπου εδώ έχεις καταρχήν το πόσα χρήματα, πόσα τάλαντα έχει ο καθένας. Η Σπάρτη έχει 100 τάλαντα, ξεκινάει με 100 τάλαντα και η Αθήνα ξεκινάει με 80. Επίσης, σε αυτά τα δύο χαρτιά έχουμε το income, δηλώνεται το εισόδημα που παίρνεις κάθε γύρο, στο 36 για την Αθήνα, στο 34 στην αρχή. Και επίσης εδώ δηλώνεις τους στρατούς που έχεις και τους στόλους. Στο ταμπλό επίσης βλέπουμε διάφορα άλλα πράγματα. Καταρχήν, στα εξάγωνα που υπάρχουν στο ταμπλό, βλέπουμε τις μονάδες. Μπορεί να υπάρχουν μονάδες πεζικού, μπορεί να υπάρχουν καράβια, trading posts, αλλά και, ας δείξω καλύτερα της Αθήνας, αλλά και fortresses, δηλαδή φρούρια. Και τώρα στην αρχή του παιχνιδιού δεν υπάρχουν πουθενά, αλλά στη συνέχεια του παιχνιδιού μπορείς να χτίσεις και μνημεία. Π.χ. εδώ, παράδειγμα. Μπορείς να χτίσεις και μνημεία. Βλέπετε ότι το ταμπλό είναι χωρισμένο, όπως είπα, σε εξάγωνο, αλλά και σε κάποιες επαρχίες, θα έλεγα. Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα, Αχαΐα, Αιτωλία, Θεσσαλία κλπ. Όπου έχεις κάποια bonus να καταφέρεις να κατακτήσεις μια ολόκληρη από αυτές τις επαρχίες. Σε κάθε μία από τις περιοχές που χτίζεις κάποια από τα trading posts, παίρνεις το αντίστοιχο resource και μπορούμε να δούμε εδώ στα αριστερά πόσα πολλά resources υπάρχουν στο παιχνίδι. Μπορούμε να δούμε, ας πούμε, ότι υπάρχουν ξύλο, μαλλί, πέτρα, σίδηρος, μπρούτζος, χαλκός, άλογα, κάποιο άλλο ατσάλι. Σε φαγητό έχουμε grain, fish, δηλαδή σιτηρά, ψάρια, κρασί και γελάδια. Και εκεί έχουμε και κάποια special, ας πούμε έτσι, αγαθά, luxury αγαθά, όπως είναι ο σίδηρος, το γυαλί, το αλάτι και εδώ μετράμε φυσικά και το χρυσό. Και βλέπετε ότι ανάλογα με το πόσα trading post έχεις στο κάθε ένα, π.χ. οι Σπαρτιάτες ξεκινούν με το γήθιο που τους δίνει ένα ψάρι. Εάν καταφέρουν να χτίσουν trading post εδώ στα κύθυρα, τότε τα ψάρια θα προχωρήσουν στη δεύτερη θέση και αυτά θα είναι το income που θα τους δίνει. Αντί για 4 λοιπόν που τους δίνει με ένα ψάρι, θα τους δίνει 9. Πολλά λοιπόν resources, τα οποία πρέπει όλοι να έχουν στο μυαλό τους και να προσπαθούν να ελέγξουν και να προσπαθήσουν να βελτιώσουν, ας πούμε έτσι, το πόσα resources παίρνει ο καθένας. Πάρα πολλά resources, πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του παιχνιδιού. Στο παιχνίδι μετράμε και το πόσες περιοχές, είτε νησιά είτε ξηράς, ελέγχει ο καθένας. Έχουμε εδώ δύο tracks και ανάλογα με το πόσες ελέγχει ο καθένας, τότε μπορεί να πάρει κάποιο bonus κάθε φορά που φτάνει σε ένα από τα συγκεκριμένα κουτάκια που δείχνουν κάποιο bonus, στο 4, στο 7 κλπ. Εάν θες να παίξεις τη short version του παιχνιδιού, το ξέχασα αυτό να το πω, ότι υπάρχει και μια short version στην οποία χρησιμοποιείς τα μπρούτζινα κουτάκια, δηλαδή λίγο νωρίτερα παίρνεις τα bonus που υπάρχουν. Εδώ έχουμε ένα victory point tracker, μπορείς να παίξεις είτε ως τα 8, είτε ως τα 9, είτε ως τα 10, με 10 να είναι το κανονικό παιχνίδι. Εδώ έχουμε ένα supply track, το οποίο ουσιαστικά υπονοεί πόσες μονάδες μπορείς να έχεις στην κατοχή σου, πόσες μονάδες πεζικού μπορείς να έχεις στην κατοχή σου, καθώς τόσες μπορείς να ταΐσεις. Ανάλογα λοιπόν με τα resources φαγητού που έχεις,
τόσες περισσότερες μονάδες μπορείς να έχεις στην κατοχή σου. Και τέλος έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον stability track, το οποίο στη μία άκρη έχει την επανάσταση, το revolt, αν κάποιος φτάσει εδώ χάνει απευθείας, και στην άλλη έχουμε το golden age, το χρυσό αιώνα λοιπόν, προφανώς με τα πλεονεκτήματα που ένας χρυσός αιώνας μπορεί να έχει. Το stability αλλάζει πάνω κάτω με διάφορους τρόπους. Όταν ας πούμε κατακτάς μία της περιοχές του εχθρού, ανεβαίνει το δικό σου stability, πέφτει το δικό τους. Όταν χτίζεις κάποιο μνημείο, εκτός του ότι παίρνεις victory points, ανεβαίνει και το stability. Και λοιπά και λοιπά. Υπάρχει ένας πίνακας στο manual, θα το δείξω τώρα στο βίντεο, που δείχνει πώς ακριβώς μπορείς να πάρεις stability points. Εκτός από τις δύο μονάδες, πορτοκαλί είναι οι Σπαρτιάτες, οι μπλε είναι Αθηναίοι, Πελοποννησιακή Συμμαχία, Δηλιακή Συμμαχία, υπάρχουν και κάποιες ιδιαίτερες μονάδες, ουδέτερες μονάδες, συγγνώμη. Έχουμε εδώ τη Σικελία, που είναι μια πολύ δυνατή επαρχία, πολύ δύσκολο να την κατακτήσεις, αλλά με πολύ καλά rewards. Και φυσικά έχουμε εδώ και στη Μικρά Ασία, βλέπουμε καταρχήν στη Ρόδο κάποιους στρατούς και κάποια φρούρια στη Μικρά Ασία, τα οποία προφανώς να τα κατακτήσεις έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα. Μια και είπα για τη Σικελία, να πω εδώ ότι υπάρχει αυτό το σύμβολο της θάλασσας σαν κυματάκι, το οποίο ουσιαστικά υπονοεί ότι η Σικελία είναι πολύ πιο μακριά και χρειάζεται 3 γύρους για να περάσει το κάθε ένα από αυτά τα σύμβολα. Αυτό είναι το ταμπλό λοιπόν, αυτά είναι τα components. Θα δείξω τώρα, γιατί δεν φαίνεται καλά, θα το φέρω εδώ λίγο πιο κεντρικά, δεν φαίνεται καλά εκεί στην άκρη. Υπάρχει και αυτό εδώ, το οποίο είναι το development track. Εδώ δηλαδή ελέγχουμε σε ποιο επίπεδο τεχνολογίας είμαστε σε 4 διαφορετικούς τομείς. Στρατιωτικό, στόλο, οικονομία και culture. Ας πούμε στην αρχή μπορούμε να δούμε ότι έχουμε πολεμιστές με combat value 1 και movement 3. Εάν καταφέρουμε να τους περάσουμε στη δεύτερη φάση, τότε αμέσως γίνονται οπλίτες, combat value 2. Στην τρίτη φάση γίνονται φάλαγγα, combat value 3. Και στην τέταρτη φάση γίνονται cavalry, αρκεί να έχουμε φυσικά κάποιο resource αλόγου. Οπότε και γίνονται με movement 4. Αντίστοιχα εδώ βλέπετε τα resources που πρέπει να έχεις. Εδώ για παράδειγμα σου λέει ότι πρέπει να έχεις το resource bronze, δηλαδή μπρούτζο. Κάθε λοιπόν μία φάση, κάθε track χρειάζεται να έχεις κάποιο διαφορετικό resource για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι που υπάρχει στο culture track, εκτός το ότι λέμε αν είσαι city, state, βασίλειο, αυτοκρατορία ή πολιτισμός, είναι κάποια bonus που έχεις στο combat value. Ας πούμε συν 1, συν 2, μείον 1, μείον 2, μείον 3, συν 2, συν 1. Ανάλογα λοιπόν με τη φάση που είσαι από άποψη πολιτισμού, από άποψη κουλτούρας, έχεις διαφορετικά bonus. Και βλέπετε ότι για να μπορέσεις να προχωρήσεις στη φάση του βασιλείου πρέπει να έχεις τουλάχιστον 2 luxury resources. Εδώ τουλάχιστον 3 και εδώ τουλάχιστον 3. Αντίστοιχα στο economy βλέπουμε μπορείς να χτίσεις αγορές. Ουσιαστικά για να μπορέσεις να τα καταφέρεις πρέπει να έχεις πέτρες. Ενώ για να μπορέσεις να φτάσεις στο material science, που είναι το δεύτερο επίπεδο, πρέπει να έχεις χαλκό. Και για να φτιάξεις το manufacturing πρέπει να έχεις σίδηρο. Και για να φτιάξεις το banking πρέπει να έχεις χρυσάφι. Και όλα αυτά, εδώ βλέπετε ότι όταν φτάσεις όποιο από τα track, αν καταφέρεις να φτάσεις στο τελευταίο, σου δίνει και ένα victory point για να προχωρήσεις προς τα κάτω. Ωραία όλα αυτά. Πώς γίνονται όμως, δεν είπαμε. Και στο πώς γίνονται είναι ένας άλλος πολύ ενδιαφέρον μηχανισμός που έχει το παιχνίδι, που είναι αυτό εδώ το track. Αυτό εδώ το track, αυτό ο κυκλικός δίσκος, ας πούμε έτσι, έχει τα διάφορα actions που μπορείς να κάνεις, που είναι να κινήσεις, και όταν κινείς όλες τις μονάδες σου στο ταμπλό, να χτίσεις, που μπορείς να χτίσεις trading post, είτε μπορείς να χτίσεις fortress, είτε μπορείς να χτίσεις μνημείο αργότερα. Το develop, που είναι να προχωρήσεις κάποιο ή κάποια από τα tracks εδώ πέρα, αρκεί να έχεις να πληρώσεις τα αντίστοιχα από τα προαπαιτούμενα resources. Να κάνεις επιθέσεις κάνεις εκεί που τα εδάφη είναι contested, δηλαδή όταν με το move ένας Αθηναίος κινήσει εδώ πάνω στο trading post των Σπαρτιατών μία μονάδα, αυτή η περιοχή θεωρείται contested, δηλαδή θεωρείται διεκδικούμενη. Και σε αυτή τη φάση δεν γίνεται τίποτα άλλο. Πρέπει κάποιος να κάνει attack για να μπορέσει να προχωρήσει εδώ ή μεταξύ τους διαμάχη. Δεν υπάρχουν ζάρια για το attack, δεν υπάρχουν κάρτες για το attack, μπορείς να υπολογίσεις από πριν πόσο καλά αυτά πας. Και έχει να κάνει με το πόσο δυνατές είναι οι μονάδες σου, σε ποια φάση δηλαδή βρίσκεσαι στο στρατιωτικό κομμάτι του development track, με το πόσες μονάδες έχεις και φυσικά με το οποιαδήποτε bonus μπορεί να έχεις ανάλογα με το culture level που είσαι. Δηλαδή οι μάχες δεν έχουν το στοιχείο της τυχαιότητας, μπορείς να υπολογίσεις από πριν, ξέρεις ότι αν πάω με 9 φαντάρους θα σκοτώσω τους 4 που έχει, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι εγώ θα χάσω 3.
Ένα άλλο από τα action που μπορείς να κάνεις είναι το trading, το οποίο είναι για να χτίζεις trading posts. Υπάρχει ένα action που λέγεται armistice, δηλαδή να ζητήσει εκεχηρία για 3 γύρους από τον αντίπαλο, πληρώνοντάς τον τάλαντα. Αυτός δεν μπορεί να σου επιτεθεί, αναγκάζεσαι όμως να σου δώσεις χρήματα γι' αυτό. Ουσιαστικά το κάνεις αυτό για να προσπαθήσεις να χτίσεις λίγο την άμυνά σου όσο περισσότερο μπορείς, αν είσαι σε δύσκολη θέση. Έχω παρατηρήσει όσες φορές έπαιξα ότι δεν είναι και πάρα πολύ καλή επιλογή. Αν είσαι αναγκασμένος να ζητήσεις armistice, τα πράγματα είναι δύσκολα για σένα και πρέπει να κάνεις ένα καλό ξεπέταγμα. Και υπάρχει και το stability action, στο οποίο stability action μπορείς να, ανάλογα με το level που είσαι, μπορείς να πληρώσεις από 50 ως 80 τάλαντα για να ανέβεις στο stability track. Γενικά, τα κόστη αλλάζουν ανάλογα με το σε ποιο επίπεδο είσαι. Υπάρχει αυτός ο πίνακας που δείχνει. Και ενδιαφέρον κομμάτι εδώ είναι ότι όταν θες να κάνεις ένα action, βάζεις ένα από τους κύβους σε αυτό το action. Δεν μπορείς να κάνεις κανένα action περισσότερες από 2 φορές. Ένα αυτό. Δεύτερο, δεν μπορείς να κάνεις το action που έκανε μόλις ο προηγούμενος. Δηλαδή, αν ο Σπαρτιάτης ξεκινούσε και έκανε move, εγώ σαν Αθηναίος μετά δεν θα μπορούσα να κάνω κατευθείαν move. Θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ας πούμε, να κάνω ένα attack ή να κάνω ένα trading ή οτιδήποτε άλλο. Όχι όμως move. Ένας άλλος περιορισμός είναι ότι δεν μπορεί κανένα action να γίνει περισσότερες από 3 φορές συνολικά. Άρα, εάν βλέπω ότι ο Σπαρτιάτης κινείται επιθετικά εναντίον μου κάνοντας ένα move, μπορώ να βάλω εδώ ένα attack, ακόμα και αν δεν έχω επιθέσεις να κάνω, μόνο και μόνο για να μπλοκάρω μία από τις 3 διαθέσιμες θέσεις του attack. Και έτσι να μην μπορεί ο Σπαρτιάτης, καταρχήν δεν μπορεί να μου κάνει attack γιατί εγώ μόλις έβαλα εδώ το token και αυτό μου δίνει δυνατότητα να βάλω άλλο ένα, ενώ ο Σπαρτιάτης ενδιάμεσα θα έχει κάνει build, ας πούμε, και έτσι τέλος να το αφήσουμε μόνο ένα action να μπορεί να κάνει μόνο ένα attack. Να μην μπορείς δηλαδή να κάνει συνεχόμενες επιθέσεις. 5 κύβους έχει ο καθένας σε κάθε γύρο και αυτό το κομμάτι του δίσκου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και είναι το πιο σημαντικό στρατηγικό κομμάτι του παιχνιδιού, με ποια σειρά θα κάνεις τα actions, πού θα μπλοκάρεις τον αντίπαλο, ακόμα και αν κάτι άλλο εσένα σε ευνοεί περισσότερο. Οπότε κάπως έτσι παίζεται το παιχνίδι. Αυτά είναι τα components. Θυμίζω ότι είναι prototype, καθώς ένα prototype έχω στα χέρια μου και έχω παίξει μερικές φορές. Μπορώ να πω ότι όσες φορές παίξαμε, μας άρεσε όλους αρκετά το παιχνίδι, μας άρεσε πολύ το παιχνίδι. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ που δεν έχει αυτό το κομμάτι της τυχαιότητας, δεν ρίχνεις δηλαδή ζάρια ή κάτι τέτοιο. Μ' αρέσει που υπάρχουν πάρα πολλά resources να έχεις στο μυαλό σου, ξέρω εγώ 15 resources ή κάτι τέτοιο. Και τα 4 διαφορετικά tracks του development επίσης έχουν το ενδιαφέρον τους. Οι στρατηγικές αποφάσεις που πρέπει να πάρεις είναι πολύ σημαντικές, δηλαδή βλέπω ότι για να προχωρήσω λίγο αργότερα χρειάζομαι μπρούτζο, χρειάζομαι χαλκό. Πού υπάρχει χαλκός στο ταμπλό? Χαλκός στο ταμπλό υπάρχει στην Ήμβρο και πού άλλο υπάρχει? Εδώ ανάμεσα στην Αρκαδία και στην Αργολίδα, δηλαδή κοντά στην Αθήνα και στη Σπάρτη. Αυτομάτως ο χαλκός γίνεται ένα πολύ δύσκολο στοιχείο resource. Θα πρέπει να παλέψουμε σκληρά για να το κατακτήσουμε. Σίγουρα θα υπάρξει κάπου αλλού και ένα τρίτο, γιατί 30 resources, αλλά τέλος πάντων δεν το βλέπω. Οπότε την προηγούμενη φορά που παίξαμε είχαμε ένα τέτοιο θέμα με τα άλογα. Γιατί εγώ σαν Αθηναίος πήρα γρήγορα όλα τα άλογα με αποτέλεσμα ο αντίπαλός μου να μην μπορεί να φτάσει εύκολα στην τέταρτη φάση και να κάνει κάβλαρι και να κινούνται δηλαδή περισσότερο οι μονάδες του. Οπότε το πώς θα επεκταθείς έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το αν θα δοκιμάσεις να κάνεις μια εκστρατεία για τη Σικελία, η οποία και ιστορικά έδειξε τα γραπτά που έχουμε και ξέρουμε τι έγινε, δείχνουν ότι ήταν μια πολύ δύσκολη εκστρατεία. Όποιος είναι να τη δοκίμασε δεν θα λέει κανείς ότι πέτυχε. Έτσι και εδώ, καθώς υπάρχουν αρκετές μονάδες ουδέτερες αλλά και ένα fortress, είναι δύσκολο. Πόσα καράβια δηλαδή θα μεταφέρεις για να έχεις εκεί στρατό αρκετό? Κάθε καράβι μπορεί να μεταφέρει ένα στρατό μόνο. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλο εκστρατευτικό τάγμα ή στόλο, συγγνώμη, θα πρέπει να στείλει. Και εδώ παρεπτόντως είναι και το άλλο κόπερ στη Σικελία. Πόσο μεγάλο εκστρατευτικό στόλο θα πρέπει να στείλει κάποιος να κατακτήσει τη Σικελία. Οπότε, στρατηγική, πολύ σημαντική, βάθος χρόνου πολύ καλό. Ουσιαστικά έχω παρατηρήσει όσες φορές έπαιξα ότι τα λάθη νωρίς πληρώνονται σε όλο το βάθος χρόνου του παιχνιδιού, άρα πρέπει να είσαι προσεκτικός από την αρχή στο τι λάθη κάνεις. Έχω παρατηρήσει ότι δεν υπάρχει μία στρατηγική που είναι μπούσουλας και λες εντάξει είναι σίγουρο θα πάρω αυτό, αυτό και αυτό και τελικά θα κερδίσω. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές στρατηγικές που μπορείς να κάνεις και πάντα έχει σημασία με το πώς θα απαντήσει ο αντίπαλος, με ποια σειρά θα χρησιμοποιηθεί ο δίσκος με τα actions και
πώς θα γίνουν ουσιαστικά τα απαραίτητα actions. Βλέπω πάρα πολύ μεγάλο replayability στο παιχνίδι και ένα πάρα πολύ θετικό που έχει είναι, όπως είπα, είναι το πρώτο σε παιχνίδι της σειράς History of the Ancient Seas. Υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια και τα τρία μαζί θα βγουν στο ίδιο Kickstarter. Όταν έχω ημερομηνία παραδείγματος για το Kickstarter θα σας ενημερώσω. Και τα τρία ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. Και στα τρία δηλαδή αυτές οι θάλασσες θέλουν πιο πολύ για να τις κατακτήσεις. Αυτά τα βουνά χρειάζονται περισσότερα movement point να ξοδέψεις για να προχωρήσεις. Οι επαρχίες, αν τις κατακτήσεις, παίρνεις κάποια bonus. Τα trading posts λειτουργούν το ίδιο. Το συγκεκριμένο, το Ελλάς, είναι ο Πελοποννησιακός πόλεμος και είναι για δύο παίχτες. Υπάρχει επίσης ένα παιχνίδι που παίζεται στην Ιταλία και ένα παιχνίδι που παίζεται γενικά στη Μεσόγειο, με 3 και 5 παίχτες αντίστοιχα. Για ζυγούς αριθμός παιχτών 4 και 6, ο δίσκος έχει κάποια προβλήματα. Προσπάθησα να δω αν θα μπορούσα να το καταφέρω να δουλέψει με 4 ή 6, δεν μπόρεσα να βρω τρόπο όμως. Οπότε, με 2, 3 και 5, αυτό το action selection με το δίσκο αυτό λειτουργεί πάρα πολύ ωραία. Οπότε ανυπομονώ και για τα τρία παιχνίδια, πρέπει να πω. Οι δημιουργοί του παιχνιδιού κάνουν το Ελλάς, αγαπούν τον ελληνικό πολιτισμό, έχω μιλήσει μαζί τους και ναι, μπορώ να πω ότι είμαι εντυπωσιασμένος από τις γνώσεις τους, έξαναν περισσότερο από μένα σε κάποια πράγματα. Όχι ότι είμαι και κανένας γνώστης της ιστορίας μεγάλος, αλλά μου φάνηκε εντυπωσιακό για Γερμανούς να ξέρουν τόσα πράγματα για τον ελληνικό πολιτισμό και να τους αρέσει ο ελληνικός πολιτισμός. Το παιχνίδι σαν παιχνίδι φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η διάρκεια του θα έλεγε κανείς ότι είναι κοντά στις 2 ώρες. Έχουμε τελειώσει και παρτίδα λιγότερο από 2 ώρες. Ειδικά, όχι την πρώτη παρτίδα που εξηγείς κάτι σε κάποιον. Το κλασικό μειονέκτημα που έχουν αυτά τα παιχνίδια που δεν έχουν το στοιχείο της στοιχειότητας είναι ότι ο έμπειρος παίχτης τις περισσότερες φορές θα κερδίζει τον άπειρο παίχτη. Οπότε, καλό είναι να προσπαθήσετε να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην εμπειρία που έχουν οι παίχτες μεταξύ τους. Κλασικό πρόβλημα σε αυτά τα παιχνίδια, το ίδιο έχει και το Twilight Struggle παράδειγμα. Οπότε, ένα κομμάτι που με δυσκόλεψε λίγο στο παιχνίδι είναι όλα αυτά τα tracks που πρέπει να υπολογίζεις. Δηλαδή, κάνω advancement, ανεβάζω τον κύβο εδώ και πρέπει να σημειώσω ότι, να θυμάμαι ότι πλέον έχω 2 combat value. Ενώ, αντίστοιχα, βρήκα άλλο ένα κρασί. Αυτομάτως πρέπει το track εδώ των Σπαρτιατών να ανέβει κατά 9, δηλαδή να πάει στο 43. Πολλά tracks να χρειάζεται να θυμάσαι ανά πάση στιγμή και να αλλάζεις. Δεν μπόρεσα να σκεφτώ κάποιον άλλο τρόπο επειδή έχει τόσα πολλά resources το παιχνίδι που αυτό να γίνεται πιο εύκολο. Αν ας πούμε είχε 1 ή 2 resources, τότε θα ήταν εύκολο, θα βάζει κάποιο dial ας πούμε και θα το έκανες έτσι. Οπότε ένα μειονέκτημα που βλέπω στο παιχνίδι είναι το bookkeeping του, ειδικά τις πρώτες φορές που παίζεις. Τα components είπα είναι prototype, όμως έχω ήδη προτείνει μια βελτίωση στο δημιουργό του παιχνιδιού, καθώς όταν βάζεις ένα από τα trading posts που έχεις στο ταμπλό, αυτό αμέσως καλύπτει το κυκλάκι, με αποτέλεσμα να μην θυμάσαι ακριβώς μα πού είναι το αλάτι που είχα, ποιο resource είναι και να χρειάζεται να κουνήσεις όλα. Ή όταν θες να επιτεθείς σε έναν από τους αντιπάλους και θες να του πάρεις παράδειγμα το μπρούτζο, να ψάχνεις να βρεις μα πού έχει μπρούτζο. Α, εδώ είναι ο μπρούτζος, πρέπει να πάω στη Θήβα. Το συζητήσαμε αυτό με τον εκδότη του παιχνιδιού, με τον Ούβε, και έχει κάποιες λύσεις στο μυαλό του, έχει σκεφτεί κάτι, κυκλικούς δακτύλιους, διάφανους δίσκους κλπ. Να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει κάτι από αυτά. Να πω ότι δεν έχω κανένα affiliation με τους δημιουργούς του παιχνιδιού. Τυχαία με βρήκαν, είδαν το κανάλι, τους άρεσε. Μου είπαν να στείλουμε ένα prototype να παίξεις και αν σ' αρέσει, κάνε ένα βιντεάκι. Μου άρεσε λοιπόν το παιχνίδι, γι' αυτό και κάνω το βιντεάκι. Προσωπικά μου φαίνεται ότι θα το κάνω back στο Kickstarter όταν έρθει αυτή η ώρα. Ελπίζω να σ' άρεσε αυτό το σύντομο preview του παιχνιδιού του Ελλάς. Ό,τι απορίες έχετε φυσικά, μην διστάσετε να γράψετε παρακάτω, να ξεκινήσουμε μια κουβέντα για αυτό το παιχνίδι, καθώς φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και φαίνεται να αντικατοπτρίζει πάρα πολύ καλά αυτή την ενδιαφέρουσα περίοδο, την ιστορική περίοδο του ελληνικού πολιτισμού, τους Πελοποννησιακούς πολέμους. Μέχρι τότε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.